Γεια χαρά Παχμηδόδουλη, είμαι ο Τζιμ και σήμερα θα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για το Batman Arkham Knight. Δηλαδή θα εμβαθύνω πιο πολύ την κουβέντα μου και θα πω πιο συγκεκριμένα πράγματα για το παιχνίδι, τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Οπότε όσοι δεν έχετε παίξει το παιχνίδι ή έστω δεν έχετε τελειώσει την ιστορία του παιχνιδιού, θα σας συμβούλευα να μην συνεχίσετε να βλέπετε αυτό το βίντεο. Για όσους δεν σας νοιάζει, απλά δείτε αυτό το βίντεο, εγώ προειδοποίησα. Έχοντας λοιπόν τερματίσει το Story Mode και το New Game Plus Mode 100% και τα δύο, ακόμα δεν έχω τελειώσει τα AR Challenges, διότι απλά είναι σπαστικά. Και εφόσον έχω αποκτήσει μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για το παιχνίδι, μπορώ επίσημα και με μεγάλη ειλικρίνεια να πω τη γνώμη μου για το παιχνίδι, αρχίζοντας με το gameplay. Free Flow Combat, Predator Mode τα έχουμε συνηθίσει από τα προηγούμενα παιχνίδια, ανανεωμένα και πιο βελτιωμένα. Το Free Flow Combat για ακόμα μια φορά ήταν άψογο, όπως είχαμε συνηθίσει και από τα παλαιότερα παιχνίδια, σύν τα καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία ήταν ευπρόσδεκτα και πάρα πολύ ωραία για να μας κάνει να νιώσουμε πιο πολύ Batman, διότι αν το σκεφτείτε κιόλας, το παιχνίδι αυτό συνεχίζεται μετά το Arkham City, οπότε ο Batman έχει βελτιωθεί ως άνθρωπος και έχει καινούργιες κινήσεις και καινούργια gadget τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να γίνει απλά πιο γαμάτος. Μου άρεσε και πάρα πολύ η κλιμακωτή δυσκολία που έχει το παιχνίδι, δηλαδή στην αρχή είχαμε αρκετά εργαλεία και πολλές κινήσεις. Π.χ. το Fear Takedown, το οποίο διευκόλυνε πάρα πολύ τα πράγματα και στην αρχή νιώθαμε ότι το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ εύκολο. Στην πορεία όμως αυξανόταν η ποικιλία των εχθρών, αναγκάζοντάς σας να σκεφτείτε διαφορετικούς τρόπους για να τους πλησιάσετε και να σκεφτείτε ποιον θα ρίξετε, ας πούμε, πρώτον και ποιον τελευταίο. Και έτσι στην πορεία το παιχνίδι γίνεται πιο ανταγωνιστικό στο Free Flow Combat και πιο δύσκολο για να σας κρατήσει για να μας κρατήσει το ενδιαφέρον. Γιατί άμα ήταν αρκετά εύκολο θα έλεγες «Α, είναι εύκολο, άστο, το βαριέμαι, δεν έχω να κάνω». Ενώ όταν ήταν αρκετά δύσκολο απλά θα πετούσατε το χειριστήριο στην τηλεόραση και θα κάνατε rage quit. Predator Mode και αυτό όπως το έχουμε συνηθίσει στα προηγούμενα παιχνίδια και αυτό με κλιμακωτή δυσκολία. Στην αρχή ήταν αρκετά εύκολα τα πράγματα, μετά σιγά σιγά με τα gadget που είχαμε και περισσότερους τρόπους για να κατατροπώσουμε, να ρίξουμε τους εχθρούς. Αλλά στην πορεία γινόταν πιο απαιτητικό και έπρεπε να σκεφτούμε πιο στρατηγικά για το πώς θα πρέπει να παίξουμε και το ποιον να ρίξουμε πάλι στην αρχή και ποιον στο τέλος. Predator Mode και Free Flow Combat άψογα, δεν είχα κανένα παράπονο. Τώρα πάμε στο δύσκολο θέμα της υπόθεσης που ήταν το Batmobile. Πολλοί το αγαπήσαν, κάποιοι το μισήσαν. Εγώ ήμουν από αυτούς της μέσης κατηγορίας του OK, εντάξει. Δεν είχα δηλαδή κανένα πρόβλημα με το Batmobile. Δεν ενθουσιάστηκα πάρα πολύ που θα το οδηγήσω σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά δεν είμαι fan του Batmobile. Αλλά για μένα ήταν OK και εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα και πάρα πολύ. Αλλά δεν μου χάλασε και τη διάθεση για να παίξω το παιχνίδι. Το Batmobile το εντάξανα περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, διότι ναι, μεν το ζητήσανε και οι fans, εφόσον είχαμε δει στα προηγούμενα Batman τον Batman να οδηγεί το Batmobile. Οπότε, εντάξει, το βλέπω λίγο λογικό να σκέφτονται όλοι καλά, εφόσον είμαστε Batman και δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τον Batmobile. Οπότε, ορίστε, μπορείς να οδηγήσεις τον Batmobile, αγαπητέ μου φίλε που το ζήτησες τώρα στο Batman Arkham Knight. Επίσης, το εντάξανε διότι το map είναι αρκετά μεγάλο, οπότε το σκέφτηκαν για να σας διευκολύνει και να πηγαίνετε πιο γρήγορα από μέρος σε μέρος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το Batmobile είναι αυτοκίνητο. Άσχετα άμα δεν οδηγείται αυτό το πράγμα με τίποτα, όλοι ξέραμε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να οδηγήσουμε τον Batmobile. Ευτυχώς όμως βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά της Rocksteady να μας κάνουν ή να μας βοηθήσουν να το οδηγήσουμε αυτό το πράγμα, φτιάχνοντας έναν πάρα πολύ λεπτομερή κόσμο ο οποίος σε πάρα πολλά σημεία τα επίπεδα και τα κτίρια έτσι πως τα έχουν διαμορφώσει μπορούν να σπάσουνε. Με αποτέλεσμα το Batmobile να μην κουτουλάει από εδώ και από εκεί, απλά να μειώνει τη ταχύτητα σπάζοντας τα πάντα στον Gotham. Με αποτέλεσμα να δείχνει την αλληλεπίδραση της πόλης με το Batmobile. Ευτυχώς θα έλεγα σκεφτήκανε αυτή την τακτική. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να είχαν δουλέψει περισσότερο στο driving mode του Batmobile. Εντάξει, δεν είναι κανονικό αμάξι, αλλά δεν ένιωθε και σαν αμάξι. Είχε απλά ένα φρένο, μια τουρμπίνα, θα ήθελα δηλαδή να μας βοηθούσε περισσότερο να υπήρχε ένα χειρόφρενο ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά από τον Batmobile που θα έπαιρνε καλύτερα μια στροφή, θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί καλύτερα στο δρόμο αν μας ξέφυγε λίγο τον γκάζι. Γενικά πολύ κλειστό το driving mode και δεν βοηθάει αρκετά τον παίκτη να το συνηθίσει να οδηγεί τον Batmobile. Εντάξει, εννοείται με πάρα πολύ πρακτική θα μπορείτε να οδηγήσετε τον Batmobile άνετα και δεν θα γκρινιάζετε για αυτό το πράγμα όπως γκρινιάζω εγώ. Δεν είναι ότι δεν θέλω να ρίξω πρακτική. Απλά όσο έπαιζα στην ιστορία και χρειαζόμουν τον Batmobile να οδηγήσω, δεν το συνήθισα και πάρα πολύ γρήγορα. Σιγά σιγά με πάρα πολύ πρακτική
άρχισα λίγο να συνηθίζω το πώς να οδηγήσω αυτό το πράγμα. Η κάμερα σε κάποιες στιγμές δεν ξέρω τι παθαίνει στο driving mode και απλά με αποπροσανατολίζει. Όταν αλλάζω από το battle mode στο driving mode, δεν ξέρω, κάποιες φορές παθαίνει κάτι περίεργα. Και πάμε και στο battle mode. Παραδόξως για μένα ήταν αρκετά ωραίο, αρκετά διασκεδαστικό και ταυτόχρονα χωτικό, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό. Ήταν καλοσχεδιασμένο και καλοφτιαγμένο ώστε να μην είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο σε κάποιες στιγμές. Θα συμφωνήσω με όσους κουράστηκαν και όσους βαρέθηκαν απλά τον battle mode, γιατί πάρα πολλές φορές ολόκληρα επίπεδα της ιστορίας απλά κοπανά με τα drones και τα tanks του Arkham Knight στην πόλη. Κάποιες φορές εντάξει, καταντάει λίγο κουραστικό. Ήταν όμως ένα νέο χαρακτηριστικό και ένα νέο στυλ παιχνιδιού που δεν το είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα Batman. Οπότε είχαμε μια καινούρια εικόνα και μετά από μια μικρή σκέψη που έκανα εγώ με τον εαυτό μου, το βρήκα και λίγο λογικό να εντάξουν το battle mode και γενικά τα fights, ας πούμε, ή τα battles με τον Batmobile εναντίον των drones του Arkham Knight που υπάρχουν στην πόλη. Σκεφτείτε, ας πούμε, αν δεν υπήρχαν αυτά και είχατε τον Batmobile μόνο για οδήγηση, κανείς δεν θα το χρησιμοποιούσε ή ελάχιστες φορές θα το χρησιμοποιούσαμε, διότι επειδή οι περισσότεροι είχαν συνηθίσει το gliding τα προηγούμενα Batman, θα ξεχάσουν και όπως εγώ περισσότερες φορές ξεχνούσα το Batmobile, απλά κατά λάθος πατούσα κάποιες φορές το Elena και πεταγόταν από το πουθενά. Αν μπορούσατε μόνο να οδηγήσετε το Batmobile και όχι να το χρησιμοποιήσετε για κάτι παραπάνω, πιστεύω ότι θα ήταν άχρηστο και μετά θα λέγαμε γιατί το έχουν το Batmobile, δεν κάνει τίποτα έτσι, μόνο για οδήγηση είναι, εμένα δεν με νοιάζει. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εντάξανε και το Battle Mode στο Batmobile για να κρατήσει λίγο το ενδιαφέρον και να νιώσετε μια απειλή στην πόλη, διότι αν ήταν μόνο οι thugs και οι αναρχικοί που υπήρχαν στον Gotham και απλά κατέστρεφαν τα κτίρια, χαλαρά ας πούμε θα τους προσπερνούσατε με το Batmobile και θα τους κάνατε ηλεκτροπληξία και θα πεταγόντουσαν το άλλο μέρος που ήταν. Ενώ με το Battle Mode έχετε μια εγρήγορση του παιχνιδιού και ένα ενδιαφέρον. Δεν μπορείτε να χαλαρώσετε ποτέ, ειδικά στην ιστορία, άμα δεν νικήσετε όλα τα drones, όλους τους πύργους και γενικά όλο το στρατό που έχει ρίξει ο Arkham Knight σε όλο τον Gotham. Και έτσι ουσιαστικά κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον το δικό μας. Οπότε εμένα αυτό μου φαίνεται λογικό και απλά σκεφτείτε αυτό, ότι άμα δεν υπήρχαν τα battle modes, εννοείται μπορεί να ήταν λιγότερα, απλά άμα δεν υπήρχαν καθόλου, θα βαριόμασταν απλά το παιχνίδι. Κάπως έτσι περίπου. Εννοείται ότι όλα αυτά που είπα είναι προσωπική γνώμη δικιά μου, δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να έχετε διαφορετική γνώμη με μένα, μπορεί να συμφωνείτε μαζί μου, μπορεί κάποια πράγματα που είπα εγώ, μπορεί σε κάποια σημεία του βίντεο να. Μπορεί σε κάποια σημεία να συμφωνήσετε και να διαφωνήσετε μαζί μου. Εγώ απλά ήθελα να σας πω τον πόνο μου, ας το πούμε, με το παιχνίδι και την όλη εμπειρία που είχαμε τον Batman Arkham Knight. Αυτά από μένα λοιπόν. Αν σας άρεσε το βίντεο, εννοείται μπορείτε να πατήσετε ένα like, μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι μας για να δείτε περισσότερα βίντεο, μπορείτε να κάνετε και ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε το παιχνίδι, τι δεν σας άρεσαν και τι δεν σας άρεσαν στο παιχνίδι, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου και γενικά ό,τι θέλετε μπορείτε να το πείτε κάτω στα comment, μπορείτε να κάνετε και ένα like στη σελίδα μας στο Facebook και να μας υποστηρίξετε και να μας δείξετε την αγάπη σας και εκεί και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.